Ένα ερώτημα, κυρία Πρόεδρε, και στον κύριο Υπουργό, είναι από ποιον υπαγορεύεται αυτό το νομοσχέδιο να καταληφθεί. Το ερώτημα αυτό απαντιέται, νομίζω, είναι σε ποιον ενάντια στρέφεται ο αγώνας των εργαζομένων, οι διαδηλώσεις τους, οι πάλι που δίνουν καθημερινά για να προασπίσουν τα δικαιώματά τους. Και αυτή δεν είναι άλλη από τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, από τις πολιτικές των κυβερνήσεων που τα υπηρετούν και φυσικά οι πολιτικές αυτές, σε εμάς τους συνταξιούχους, όλα αυτά τα χρόνια μας στέρισαν από το εισόδημά μας που το πληρώσαμε και δεν το χρωστάμε σε κανένα δανειστή, αρκετά δισεκατομμύρια από εμάς, από τα ασφαλιστικά μας ταμεία, από τις μέλουσες γενιές. Δικαιώματα που είχαμε στα φάρμακα, δικαιώματα που είχαμε στην υγεία, δικαιώματα που είχαμε στο κοινωνικό τουρισμό, στο θεραπευτικό τουρισμό, για τα οποία τα έχουμε πληρώσει όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα, λοιπόν, και ήρθαν οι κυβερνήσεις και μας τσάκισαν όλα αυτά τα χρόνια. Επομένως, έχουν λόγο οι επιχειρηματικοί όμιλοι και οι κυβερνήσεις να μην θέλουν τις διαδηλώσεις των εργαζομένων, γιατί είναι νόμος της ζωής ότι το ιερό πεζοδρόμιο και οι αγώνες των εργαζομένων έχουν δώσει τη δυνατότητα να προασπίσουν τα δικαιώματά τους και να μπορέσουν πολλές φορές να κερδίσουν δικαιώματα που δεν τα είχαν άδικα από εκείνους που εκμεταλλεύονται πραγματικά την εργατική τους δύναμη. Από αυτούς υπαγορεύεται. Τώρα η κυβέρνηση χρησιμοποιεί και αξιοποιεί για να περάσει αυτό το απαράδεκτο τρομοκρατικό νομοσχέδιο τον κοινωνικό αυτοματισμό. Και αφού οι πολιτικές και των προηγούμενων κυβερνήσεων και τη σημερινή κυβέρνηση ευθύνονται για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία, δηλαδή για το κλείσιμο των μικρών επιχειρήσεων, για το θάνατο του εμποράκου, όπως λέμε, που ευθύνεται για την ανεργία, για τη φτώχεια, που ευθύνεται για όλα αυτά τα ζητήματα, έρχεται με τον κοινωνικό αυτοματισμό να φορτώσει στους αγώνες των εργαζομένων αυτή την πολιτική τους και αξιοποιεί, αν θέλετε, ορισμένους φορείς προς αυτή την κατεύθυνση. Επομένως, είναι καθαρά τα πράγματα ότι τα μεγάλα συμφέροντα απαιτούν να σταματήσουν οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων και των συνταξιούχων όλων των λαϊκών, αν θέλετε, κοινωνικών τάξεων, οι οποίες παλεύουν καθημερινά. Εμείς όλα αυτά τα χρόνια, με τους αγώνες μας, καταφέραμε να εμποδίσουμε μέτρα τα οποία είχαν σκοπό οι κυβερνήσεις να εφαρμόσουν. Καταφέραμε όλα αυτά τα χρόνια να κερδίσουμε και ορισμένα αιτήματα, να κερδίσουμε ορισμένα από εκείνα που μας πήραν πίσω. Και αυτό έγινε με τις αγωνιστικές μας επιχειρήσεις. Τώρα μας λέει η κυβέρνηση ότι πρέπει να μπει νόμος και τάξη. Ουσιαστικά βάζει τέτοιες διατάξεις στο νομοσχέδιο που απαγορεύει τις κινητοποιήσεις με έναν τρόπο και τρομοκρατεί αυτούς που θα παίρνουν μέρος στις συγκεντρώσεις και στους αγώνες. Είναι ένα παράδεκτο νομοσχέδιο. Στην πράξη προσπαθεί να μας φορτώσει όλο τον ποινικό κώδικα, τους υπεύθυνους, όπως λέει, και αυτό θα έχει αντανάκλαση και παρακάτω, βέβαια, γιατί το κάνει μόνο για τους υπεύθυνους. Και φυσικά προσπαθεί με κάθε τρόπο να βάλει όλα εκείνα τα εμπόδια να μην πραγματοποιηθεί μια συγκέντρωση, να μην πραγματοποιηθεί μια αγωνιστική κινητοποίηση. Και προσπαθεί ακόμα με τον τρόπο αυτό να φορτώσει και τα βάρη ομάδων που δρούν προβοκατόρικα πολλές φορές στο κίνημα, στο εργατικό και στο λαϊκό κίνημα που αγωνίζεται. Θεωρούμε αυτό το νομοσχέδιο ότι δεν έχει καμιά βάση, δεν χρειάζεται κανένα νομοσχέδιο, δεν χρειάζεται κανένας νόμος, χρειάζεται οι ελευθερίες που έχουν με τον αγώνα τους κερδίσει οι εργαζόμενοι όλα τα προηγούμενα χρόνια και ο λαός, γιατί και αυτό ήταν δικαίωμα που καταρτήθηκε οι αγωνιστικές τους κινητοποιήσεις, να ισχύει και να ισχύει στο έπακρο χωρίς κανένα εμπόδιο. Να ξέρει όμως η κυβέρνηση
και το ξέρει πολύ καλά, και τους το λέμε και εμείς, τις το λέμε και εμείς που είμαστε συνταξιούχοι και που όλα τα χρόνια βρισκόμαστε στο προσκήνιο του αγώνα, από τα μικρά μας χρόνια που είμαστε εργαζόμενοι μέχρι σήμερα. Το εργατικό λαϊκό κίνημα, που είναι περήφανο για τους αγώνες του, πάρα πολλές φορές στην πράξη κατήργησε νομικά πλαίσια, νόμους αντεργατικούς λαϊκούς στην πράξη. Η κυβέρνηση να αποσύρει το νομοσχέδιο. Αν το ψηφίσει, να ξέρει ότι αυτό το νομοσχέδιο, αυτός ο αυταρχισμός και όλα αυτά τα μέτρα που έρχεται να περάσει, θα τα καταργήσει στην πράξη το εργατικό κίνημα και ευρύτερα το λαϊκό κίνημα, γιατί οι αγώνες του είναι ασπίδα και είναι το μοναδικό όπλο που έχουν να αμυνθούν απέναντι στις επιθέσεις που δέχονται και από ό,τι βλέπουμε θα δεχτούν και το επόμενο διάστημα. Αυτά και σας ευχαριστώ.